Καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Ευρωβουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, τον κύριο Κώστα Παπαδάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Καλησπέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Παπαδάκη, υπάρχει αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης για απολιγνητοποίηση που μάλιστα στα επόμενα δύο χρόνια θα έχει, λέει, ολοκληρωθεί, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και από τη μία έχουμε ενστάσεις σχετικά με το γεγονός ότι η Μακεδονία αλλά και άλλες περιοχές ζουν σε μεγάλο βαθμό από την απολιγνητοποίηση και από τα εργοστάσια τα οποία λειτουργούν, γνωρίζετε πολύ καλά εκεί στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και αλλού. Και από την άλλη έχουμε και ενστάσεις όσον αφορά την ενεργειακή αυτονομία της χώρας μας, την οποία χάνει σταματώντας να καίει λιγνίτη. Θα ήθελα λοιπόν την άποψή σας για αυτό το θέμα. Και με αφορμή βέβαια και την τροπολογία που έχετε καταθέσει και θα μας πείτε για αυτήν, μια τροπολογία της ομάδας, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο. Ναι, κοιτάξτε, πρόκειται για μια στρατηγική, θα λέγαμε, μια σχεδιασμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο κυρίως να μειώσει την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία βασικά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προωθήσει ιδιαίτερα την γραμμή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Όλα αυτά τα ντύνει με τη γραμμή της πράσινης ανάπτυξης, της δίθεν της προστασίας του περιβάλλοντος. Όμως θα λέγαμε ότι είναι μια πολύ υποκριτική κατεύθυνση όλη αυτή που αναπαράγει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις. Ξέρετε, σε συνέχεια η Νέα Δημοκρατία το πήρε από εκεί που τ' άφησε επί της ουσίας ο ΣΥΡΙΖΑ και στο ζήτημα ΔΕΗ συνολικά, με την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται τώρα με τα νόμε που πουλούσε η ΔΕΗ κάτω του κόστους για να θρέψει τους ανταγωνιστές της σε αυτή την κατεύθυνση και πλήρων ο λαός. Και παρόλα αυτά η ΔΕΗ, όπως έχει εξελιχθεί, άντεξε μέχρι σήμερα. Αλλά η ουσία είναι ακριβώς ότι στο όνομα του περιβάλλοντος, της προστασίας του περιβάλλοντος, τι προτείνουν για παράδειγμα τώρα. Αν δείτε στο όνομα της ανακύκλωσης και της κατεύσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατεύση είναι και για κάψη σκουπιδιών, όπως γίνεται και σε μια σειρά άλλες περιοχές, και αυτό θεωρείται φιλοπεριβαλλοντικό. Ή για παράδειγμα μισό λεπτό, κύριε Παπαδάκη, για να καταλάβουμε. Λοιπόν, είπατε στην αρχή ότι αυτό γίνεται γιατί θέλουμε να μην εξαρτώμαστε ενεργειακά, λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση από Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. Πώς γίνεται αυτό από τη στιγμή όμως που με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απαιτείται να καίμε παράλληλα και φυσικό αέριο, το οποίο γνωρίζουμε ότι έρχεται από την αγωγούς που είναι από τη Ρωσία κτλ. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι το φυσικό αέριο όχι μόνο είναι εισαγόμενο, αλλά ταυτόχρονα... Είναι και ορυκτό βέβαια, δεν είναι καμιά ανανεώσιμη πηγή. Και έχει και μεγάλη σπατάλη, μεγάλες απώλειες κατά τη μεταφορά του. Σωστά. Άρα μιλάμε για μεγάλη σπατάλη ενέργειας. Τα λέμε αυτά γιατί όλη αυτή η κατεύθυνση, αν θα το θέλετε, και, και με την κατεύθυνση που δίνουν σε σχέση με την ανακύκλωση και την λεγόμενη κυκλική οικονομία, που είναι μια ολόκληρη στρατηγική, και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που βλέπετε εδώ, υπάρχουν φρικτά παράπονα από κάτι που σε όλη την Ελλάδα, όπου σκάβουν βουνά, γίνεται μια πάρα πολύ για ανεμογεννήτριες μεγάλη... Βεβαίως, παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον και, και προσβολή της βιοποικιλότητας, και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα σήμερα. Έρχεται λοιπόν σήμερα η κυβέρνηση να πει τελειώνει ο λιγνίτης, που επί της ουσίας βαθαίνει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, και εδώ μπαίνει ένα θέμα. Γιατί αν ήθελαν να προστατεύσουν το περιβάλλον, γιατί δεν προκρίνουν για παράδειγμα τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Άρα εσείς και... λέτε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να καίμε λιγνίτη ή όχι? Βεβαίως, εμείς λέμε ότι υπάρχουν σύγχρονες μορφές που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκμετάλλευση του λιγνίτη, που αυξάνουν την ενεργειακή του απόδοση. Έχετε δίκιο, που μπορούν να πάρουν οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου. Υπάρχει τρόπος δηλαδή να αξιοποιηθεί αυτό το πολύτιμο ορυκτό που έχει αυτές τις δυνατότητες,
και βεβαίως να διατηρηθεί ένα ενεργειακό μείγμα που να μπορεί να είναι συμβατό με τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Αυτού τι επιλέγεται, μαζικές απολύσεις, επί της ουσίας ένα ταμείο το οποίο θα είναι ο δούριος ύπος, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και όλος ο μηχανισμός δίκαιης μετάβασης, και κομμάτι αυτών θα είναι και όλοι αυτοί οι πόροι που συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο. Είναι χρήματα τα οποία, γιατί γίνεται πανηγυρισμός, πανηγυρίζουν για τα... για το ποσό, για το ύψος. Τώρα πάμε σε άλλο θέμα όμως τώρα. Όχι, δεν πάμε, στο ίδιο θέμα είναι, ναι. Το ίδιο θέμα. Γιατί αυτά τα χρήματα, ξέρετε, αν προσέξατε σήμερα τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, είναι, λέει, θα δοθεί η κατεύθυνση να είναι το εθνικό σχέδιο που θα χαραχτεί, θα είναι πράσινη ανάπτυξη και ψηφιακά. Θα είναι οι δύο βασικοί πυλώνες. Τι σημαίνει πράσινη ανάπτυξη στην κατεύθυνση της Δυτικής Μακεδονίας? Σημαίνει να τελειώνουμε με τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, ανεργία και ταυτόχρονα αυτές οι μορφές, οι επιζήμιες που συζητήσαμε πριν από λίγο. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας ολόκληρος σχεδιασμός, να γιατί σήμερα, και το λέμε συνολικότερα γιατί υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση που μπαίνει ότι η χώρα μας βγήκε ωφελημένη από αυτή τη συζήτηση. Εμείς δεν λέμε πόσο θα είναι το ποσό. Ξέρετε, εμείς πρέπει να πάρουμε το καλύτερο που μπορεί να εξασφαλίσει τα περισσότερα κεφάλαια. Το θέμα είναι από ποιανού την τσέπη βγαίνουν και αυτά τα χρήματα, είτε είναι δάνεια είτε επιχορηγήσεις, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο να δανειστεί από τις κεφαλαιαγορές. Επί της ουσίας υπάρχουν εγγυήσεις, χρήματες οι οποίες δίνονται από τους λαούς, από χρήματα του λαού που προκλητικά τους λέει ιδίους πόρους, και επί της ουσίας χρηματοδοτεί το χρήμα αυτό που πάει στο μεγάλο κεφάλαιο, στους μεγάλους ομίλους. Άρα πληρώνει ο λαός και οι όμιλοι είναι αυτοί που κερδίζουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός λοιπόν, ναι. Κύριε Παπαδάκη, για να πάμε λίγο πάλι στο θέμα του Λιγνίτη, μην ξεφεύγουμε. Βεβαίως, δεν ξεφεύγουμε. Το ίδιο θέμα. Μιλάμε για τη χρηματοδότηση για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων που τελειώνουν το Λιγνίτη στην Ελλάδα. Αυτό συζητάμε σήμερα. Και επί της ουσίας τα ταμεία αυτά θα είναι ο δούριος ύπος για να υπάρξει αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Απ' την άλλη όμως, αφού φύγεται και θέματα της επικαιρότητας, θα το πάω και εγώ λίγο εκεί. Έχουμε σήμερα και την απειλή με τον στόλο του τουρκικού, την κινητοποίηση του ελληνικού, τα γνωρίζετε, τα διαβάσατε. Το γεγονός ότι σε λίγο καιρό που θα γίνει, έτσι όπως φαίνεται και το έχει πει ο Μητσοτάκης, η απολιγνητοποίηση και θα είμαστε εξαρτημένοι από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το φυσικό αέριο το οποίο είναι εισαγόμενο. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που έχουμε μια εθνική κρίση και δεν είμαστε ενεργειακά αυτόνομοι, δεν έχουμε δηλαδή το λιγνίτι να παράγουμε το δικό μας ρεύμα, αλλά εξαρτώμαστε από αγωγούς που περνάνε από ξένες χώρες? Το δικό μας, όπως το λέτε, το μας, χωράει μεγάλη συζήτηση, γιατί το μας είναι σήμερα όμιλοι, είναι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίοι κερδίζουν από αυτή την ιστορία. Και ένας λαός ο οποίος ζει σε μια χώρα πλούσια σε ενεργειακές πηγές, σε μια περίοδο μάλιστα που η ανακάλυψή τους και η εξόριξή τους έχει φτάσει σε σύγκριση με το παρελθόν σε ιστορικά. Άρα το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι υπέρ της εξόριξης πετρελαίου, φυσικού εμείς αερίου. Εμείς λέμε ότι είναι ενεργειακός πλούτος ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν τον καρπώνεται ο λαός, αλλά τον καρπώνεται μια χούφτα όμιλη. Αυτή τη στιγμή δεν τον καρπώνεται κανένας, γιατί είναι στο βυθό του Αιγαίου, ας πούμε. Τον καρπώνονται ήδη. Για παράδειγμα, δείτε τον ΤΑΠ, ο οποίος ήδη λειτουργεί, αλλά δεν έχει κανένα όφελος ο λαός μας στις τιμές, για παράδειγμα. Που έχει ξεκινήσει ήδη η λειτουργία του. Το λέω αυτό γιατί αντίστοιχα και μια σειρά εξορίξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη και η χώρα μας αυτή τη στιγμή κολυμπάει γύρω από αγωγούς, θα έπρεπε υποτίθεται να έχει και μια αντανάκλαση στην τιμή. Αυτό όμως ακριβώς γιατί μεσολαβούν οι όμιλοι, οι οποίοι λιμένονται αυτό το πλούτο. Πώς αλλιώς όμως θα μπορούσε? Μισόλεπτο, κύριε Παπαδάκη, πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει από τη στιγμή που μια χώρα δεν έχει την τεχνογνωσία να το κάνει από μόνη και πρέπει να το αναθέσει σε μια εταιρεία που ξέρει τη δουλειά αυτή?
Κοιτάξτε, εδώ μου λέτε τώρα ότι το κράτος δεν μπορεί να λύσει αυτά που μπορεί ένας όμιλος ή μια εταιρεία. Μα το κράτος ξέρει να κάνει εξόρυξη. Το κράτος δεν είναι. Έχουν αποδειχθεί και χώρες οι οποίες, και είναι και πολύ μεγάλα τα ιστορικά παραδείγματα, που βρήκαν φυσικούς πόρους και τους εκμεταλλεύτηκαν. Το θέμα είναι ποιος έχει στα χέρια του την οικονομία. Γιατί το κράτος και αυτό δουλεύει για τους ομίλους. Τα λέμε αυτά γιατί σήμερα η λύση δεν είναι απλά μια επιστροφή στο παρελθόν των κρατικών. Της κρατικής ιδιοκτησίας. Εμείς λέμε να κοιτάξουμε μπροστά. Η λύση είναι λαϊκή περιουσία και κοινωνικοποιημένη οικονομία. Το να αναθέσει σε μία. Να έχει φύγει από τη μέση το καπιταλιστικό κέρδος. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Το κέρδος του ιδιώτη. Γιατί όμως πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, κύριε Παπαδάκη. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Είμαστε ρεαλιστές. Αυτά δεν είναι τόσο ρεαλιστικά που μας λέτε. Είναι ρεαλιστικά να λες ότι σήμερα αυτοί οι όροι που διαμορφώνονται για το λαό, ο λαός δεν πρόκειται να έχει κανένα όφελος. Είναι ο απόλυτος ρεαλισμός. Αυτό νομίζω δεν το λέει κανείς όμως. Είναι ουτοπία να λες ότι θα κολυμπούν στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο οι ιδιωτικοί όμιλοι ή τα μεγάλα μονοπόλια και ο λαός θα βγει ωφελημένος. Αυτό είναι ουτοπία. Το να αναθέσει η κυβέρνηση σε έναν. Μισό λεπτό, κύριε Παπαδάκη, να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Να αναθέσει η κυβέρνηση στη Χ εταιρεία να κάνει την εξόρυξη και να κάνουν μια συμφωνία ότι θα πάρει 60-40 ή οτιδήποτε. Μιλάμε για τόσα μεγάλα ποσά που πάλι η χώρα μας ωφελημένη θα είναι. Ποια είναι το όφελος. Έχετε δει παραδείγματα άλλων χωρών οι οποίες είναι φτηνό το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο που βγαίνει. Αυτό που λέμε είναι πάρτε οποιοδήποτε παράδειγμα. Αυτό που αποδεικνύεται είναι ακόμα και στο παράδειγμα της Νορβηγίας με, διάφορα ταμεία που φτιάχτηκαν στο όνομα της εκμετάλλευσης του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Πλέον τα ταμεία αυτά έχουν γίνει επενδυτικοί παράγοντες που επενδύουν σε όλη την χώρα χωρίς να πηγαίνουν αυτά και στο λαό. Χωρίς σωστά, να πηγαίνουν. Αλλά και η ΔΕΗ που είναι κρατική πάλι ακριβό είναι το ρεύμα που πληρώνουμε. Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι και το κράτος λειτουργεί σαν συλλογικός καπιταλιστής που μάλιστα. Δεν ωφελεί το λαό μας. Άρα λοιπόν σήμερα η λύση είναι προς τα μπροστά, δηλαδή να τελειώνουμε με το κέρδος, με το καπιταλιστικό κέρδος, με τους ομίλους. Αυτό απαιτεί σύγκρουση και ο λαός να πάρει τα χέρια του την εξουσία. Προς τα μπροστά, αλλά να πάμε. Και κοιτάει, όσο και κάθεται και κοιτάει ή και τον βάζουν να χειροκροτάει συμφωνίες ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους ομίλους, όταν σου το βάζουν να χειροκροτάει, για παράδειγμα, μεγάλα ενεργειακά project τα οποία ο ίδιος θα τα πληρώσει διπλά και τρίδιπλα, γιατί αυτό γίνεται σήμερα, πληρώνει ο λαός και θα πληρώνει και αυτά, γιατί ξέρετε όλο αυτό το ταμείο ανάκαμψης τώρα που έρχεται έχει όρους. Λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει τζάμπα γεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή θα πληρώσει με όρους μνημονίων, με τα μνημόνια διαρκείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη κατήθεται τον Οκτώβρη εθνικό σχέδιο που βασίζεται στη λίστα Πισαρίδη. Δηλαδή η λίστα Πισαρίδη τι λέει, να βάλουμε χέρι στο ασφαλιστικό για ιδιωτικοποίηση, για παράδειγμα. Αυτές είναι κάποιες προτάσεις, δεν σημαίνει ότι σαν. Δεν είναι προτάσεις, είναι κατεύθυνση. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι είναι οδηγός η λίστα αυτή του Πισαρίδη. Και ταυτόχρονα μιλάει για να προωθηθούν μέτρα που να τελειώνουμε με μόνιμη και σταθερή δουλειά, να υπάρχει αυτό που λέμε ελαστικότητα στην εργασία, να επιδοτούνται οι όμιλοι και να ξεφορτωθούν, λέει, το μη μισθολογικό κόστος. Όλα αυτά ετοιμάζουν μια ζούγκλα για τους εργαζόμενους και οι όποιες απολύσεις γίνουν, εγώ σας λέω και στην περίπτωση της, να γυρίσουμε στην Δυτική Μακεδονία. Ναι. Οι όποιες απολύσεις γίνουν αυτών των εργασιακών σχέσεων που υπήρχαν μέχρι σήμερα, που είχαν διασωθεί, ό,τι είχε διασωθεί στη ΔΕΗ, γιατί και οι εργολάβοι έχουν μπει εκεί και έχουν συντελεστεί με τα βουλές, θα είναι με τα νέα ενεργειακά project που θα γίνουν, επί της ουσίας θα είναι εργαζόμενοι που θα δουλεύουν σε άθλιες εργασιακές σχέσεις, με ελαστική εργασία, με όλους αυτούς οι σύγχρονοι εργασιακοί. Για να καταλάβουμε, κύριε Παπαδάκη, το θέμα λοιπόν για σας είναι ότι θα μείνουν άνεργοι οι άνθρωποι που απασχολούνται τώρα στον Ελιγνίτη, αλλά εάν υπάρξει μια άλλη εργασία τους προσφερθεί με τις ίδιες συνθήκες και με τους ίδιους μισθούς, δεν θα είναι πρόβλημα, ή είναι το πρόβλημα η απολιγνητοποίηση της χώρας? Αυτό είναι πακέτο, δεν πάει ξέχωρα. Οι εργασιακές σχέσεις λάστιχο με αυτήν την αντιδραστική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προωθούνται το ένα χέρι νη βιτάλο. Πείτε μου για την απολιγνητοποίηση. Γι' αυτό λοιπόν, ναι, σας είπα λοιπόν ότι σήμερα το κρίσιμο ζήτημα είναι
ο λαός μας να οργανώσει την πάλη του πριν να είναι αργά, να βάλει εμπόδιο σε αυτά τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα, να μην πληρώσει αυτός την κρίση, τη νέα κρίση με το δικό του κόπο και υδρότα μέσα από αυτή τη διαδικασία, και όλα αυτά τα πακέτα τα οποία προορίζονται για τους επιχειρηματικούς ομίλους να διεκδικήσει για τις σύγχρονες ανάγκες, ναι, του, για την κάλυψη των αναγκών. Το γενικό που λέτε είναι το γενικό. Δεν είναι καθόλου γενικό. Το ειδικό όμως. Το ειδικό, η σύγκρουση στην βασική κατεύθυνση. Αν δεν συγκρουστείς με αυτό το σχέδιο, αν δεν πεις ότι αυτή η στρατηγική είναι αντιλαϊκή, είναι εχθρική και πρέπει να την πολεμήσω. Αυτά έχουν κρυθεί στις εκλογές όμως, κύριε Παπαδάκη. Τώρα το κρίνεται στους δρόμους και, στον αγώνα των εργαζομένων. Μην το λέτε αυτό τώρα, γιατί έχουμε και τον νόμο που βάζει τάξη στις διαδηλώσεις. Ακριβώς. Γι' αυτό να σκεφτεί κάποιος, αν τα είχαν λύσει όλα οι εκλογές και δεν υπήρχε θέμα, δεν θα υπήρχε λόγος να απαγορεύσουν τις διαδηλώσεις. Μάλιστα. Απαγορεύουν τις διαδηλώσεις γιατί βλέπουν μπροστά ότι ο χειμώνας θα είναι θερμός, ότι οι εργαζόμενοι βλέπουν ότι όλα αυτά δεν έχουν αντίκρισμα, όλα αυτά που ακούν, και πολύ περισσότερο πρέπει να πάρουν οι ίδιοι τις αποφάσεις τους, να οργανώσουν την πάλη τους πριν να είναι αργά, απέναντι στην ουσία του κεφαλαίου, τα μέτρα υπέρ των μονοπωλίων. Κλείνοντας, κύριε Παπαδάκη, γραμμή που στηρίζει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ εν αλλάξει. Μάλιστα. Κλείνοντας συζήτησή μας, κύριε Παπαδάκη, οπότε εγώ κρατάω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δηλώνει ότι είναι υπέρ τη συνέχιση τη καύση του λιγνίτη με τις μεθόδους οι οποίες προστατεύουν το περιβάλλον. Έτσι, μάλιστα. Και με την σύγκρουση με τις ενεργειακές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων που έχουν στηρίξει αυτή τη στρατηγική. Και υπέρ το να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και η ενεργειακή αυτονομία της χώρας μας. Με ενεργειακή αυτονομία, με φθηνή ενέργεια, μάλιστα, που προϋποθέτει συνολικότερες αλλαγές στο επίπεδο της εξουσίας. Αλλά μέχρι τότε ο λαός να οργανώσει την πάλη του, και από αυτό θα βγει πολλαπλά ωφελημένος. Αυτά είναι ωραία συνθήματα, αλλά να έχουν και μια ουσία, κύριε Παπαδάκη. Τώρα να οργανώσει ο λαός την πάλη του δεν μου λέει εμένα απολύτως τίποτα. Τι σημαίνει ο λαός να οργανώσει την πάλη του? Να οργανώσει την πάλη του, να σταθεί μέσα στα σωματεία, να διεκδικήσει, να απαιτήσει από τις κυβερνήσεις, από την περιφέρεια που θα διαχειριστεί όλα αυτά, γιατί είναι συγκεκριμένες πολιτικές αυτά. Αυτά δεν είναι γενικά και αόριστα. Είναι σήμερα προϋπόθεση οι εργαζόμενοι στα λιγνητικά, οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ συνολικότερα, οι εργαζόμενοι συνολικά της περιοχής, γιατί θα είναι ζήτημα και των αυταπασχολούμενων και στη Μεγαλόπολη να διαμορφωθεί όρη κοινωνικής συμμαχίας, ότι εδώ οδηγείται μια ολόκληρη περιοχή σε μαρασμό. Και αυτό δεν μπορεί αυτό να έχετε περάσει. Πάει στην περιοχή, έχετε μιλήσει με τους δημάρχους, με τον αντιπεριφερειάρχη, με τους αξιωματούχους? Εμείς λέμε ότι πέραν από παράπονα για το ύψος των κονδυλίων και για το μείγμα της επόμενης μέρας, στην στρατηγική κατεύθυνση όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι με το σχέδιο, μάλιστα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι που πρέπει να το πάρουν υπόψη οι εργαζόμενοι, ακριβώς για να κατανοητό, ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά, ποιος είναι απέναντί τους και ποιος είναι μαζί τους. Κύριε Παπαδάκη, και το ΚΚΕ, το ταξικό εργατικό κίνημα, θα είναι στήριγμα σε αυτή την πάλη μέχρι να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο αγώνας που να έχει και ουσιαστικά αποτελέσματα μέχρι το τέλος. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.